Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Βενιζέλος. Και εν συνεχεία ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο κύριος Νικολόπουλος. Και ευχαριστούμε την κυρία Κουντουρά που δέχτηκε να αυτοπεριοριστεί ως προς το χρόνο. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να απευθυνθώ σε εσάς, στον ελληνικό λαό, αλλά και στους Ευρωπαίους συμπολίτες μας. Να ακούσουν όλοι οι λαοί της Ευρώπης και να κατανοήσουν ότι μετά από 5 πόδινα χρόνια λιτότητας και ύφεσης, μας ζητούν οι θεσμοί να πάρουμε καινούργια μέτρα που μόνο στόχο έχουν την απόλυτη εξόντωση και τη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Πρέπει όλοι να μάθουν τι συμβαίνει, να φωνάξουμε ως εδώ. Ακούστε τη φωνή των παιδιών μας που πηγαίνουν ιστικά στο σχολείο, των γερόντων που ζητιανεύουν για ένα κομμάτι ψωμί και λίγα φάρμακα, ενώ θα έπρεπε να ζουν τη δύση της ζωής τους δίχως προβλήματα και έννοιες. Τις φωνές των άνεργων νέων που δεν έχουν όραμα και ελπίδα ούτε καν να ξεκινήσουν τη ζωή τους, πόσο μάλλον για να δημιουργήσουν οικογένεια. Να ακούσουν τη φωνή του άνεργου, οικογενειάρχη, που λόγω της κρίσης έχει φτάσει στο σημείο να επαιτεί για να ζήσει τα παιδιά του. Πρέπει να ακούσουν τη φωνή του επιχειρηματία και του καταστηματάρχη που μετά από χρόνια οδηγήθηκε στην πτώχευση, κλείνοντας την επιχείρησή του και αφήνοντας στο δρόμο τους υπαλλήλους του και τις οικογένειές τους. Όλα αυτά για τους Ευρωπαίους μπορεί να φαντάζουν αριθμοί σε ένα χαρτί, αλλά δεν πάβει να είναι άνθρωποι που ζουν ανάμεσά μας, συγγενείς, φίλοι και γνωστοί. Ένας τέτοιος περήφανος λαός, γεμάτος ιστορία και πολιτισμό, που έχει δώσει ακόμα και το όνομά του στην Ευρώπη, δεν αξίζει να τιμωρηθεί με τέτοια ταπείνωση και ξεφτελισμό. Στην απόγνωσή τους, εμπρός στα οικονομικά προβλήματα, 6.000 συμπολίτες μας έδωσαν τέλος στη ζωή τους. 1,5 εκατομμύριο συμπολίτες μας είναι άνεργοι και ειδικά η ανεργία στους νέους είναι 60%. 300.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις έβαλαν λουκέτο, 400.000 εργαζόμενοι διαγράφτηκαν από τα Μητρώα Ασφαλισμένων και 150.000 συμπολίτες μας ζουν χωρίς τα απαραίτητα αγαθά, ρεύμα. Όλα αυτά συνηγορούν ότι η Ελλάδα διέπεται μια βαθιά ανθρωπιστική κρίση λόγω της απάνθρωπης και σκληρής λιτότητας που της έχει επιβληθεί τα τελευταία χρόνια. Και μετά από 5 μήνες διαπραγματεύσεων, οι θεσμοί δεν δέχτηκαν την πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης που στόχευε στη λύση όλων των παραπάνω προβλημάτων, αλλά απέναντίας μας οδηγούν στην πλήρη εξόντωση. Κύριοι συνάδελφοι, εγώ ως βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων θέλω να ευχαριστήσω από αυτό το βήμα τον πρόεδρό μας, τον Πάνο τον Καμένο, που έμεινε πιστός στη συμφωνία που κάναμε με τον ελληνικό λαό να τον υποστηρίξουμε και να αγωνιστούμε για το συμφέρον του. Ως αναπληρώτρια υπουργός τουρισμού είμαι υπερήφανη που συμμετέχω στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα που αγωνίζεται σκληρά για να έχουμε μια έντιμη και δίκαιη συμφωνία να βγούμε επιτέλους από αυτή την οικονομική ανθρωπιστική κρίση. Γιατί η νέα κυβέρνηση που εξελέγει 25 Ιανουαρίου πήρε εντολή να οδηγήσει τη χώρα στην επανεκκίνηση της οικονομίας μακριά από τα σκληρά ηφεσιακά μέτρα λιτότητας. Πήρε την εντολή για να γίνει μια έντιμη, δίκαιη και βιώσιμη συμφωνία χωρίς νικητές και ιτημένους. Οι εκβιασμοί και τα τελεσίγραφα δεν αξίζουν στον περήφανο ελληνικό λαό που δοκιμάζεται, όπως σας είπα, σκληρά εδώ και 5 χρόνια. Με τα μέτρα που απαιτούν οι δανειστές, ο τουριστικός κόσμος με αγωνία βλέπει να οδηγείται στον αφανισμό. Ως υπουργός τουρισμού δεν θα μπορούσα να δεχτώ ποτέ το ΦΠΑ της διανυκτέρευσης των ξενοδοχείων και της εστίασης να πάει από 1η Ιουλίου στο 23%. Δεν θα μπορούσα ποτέ να δεχτώ την κατάργηση του 30% του μειωμένου συντελεστή στα νησιά, καθώς η πολυνησιωτικότητα προστατεύεται από το Σύνταγμά μας. Δεν θα μπορούσα ποτέ να οδηγήσω στην εξόντωση και τον αφανισμό όλες αυτές τις τουριστικές επιχειρήσεις που αγωνίζονται καθημερινά να φέρουν έσοδα στην Ελλάδα μέσα από τον τουρισμό. Ο ελληνικός τουρισμός είναι ο στυλοβάτης της οικονομίας μας. Στη συμβολή του ΑΕΠ 20% με 750.000 θέσεις άμεσες και έμεσες εργασίας. Πρέπει να τον θωρακίσουμε, να τον προστατεύσουμε. Είναι γνωστό πως η Ελλάδα στηρίζεται από αυτή την οικονομία. Δεν χρειάζονται λοιπόν σπασμωδικές κινήσεις. Έχει η Ελλάδα ανάγκη από μέτρα στήριξης και όχι από μέτρα εξόντωσης. Τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος
μας ικανοποιούν ιδιαίτερα, γιατί έχουμε μια ευλογημένη υπέροχη χώρα και παρόλο τον πόλεμο των δημοσιευμάτων που δεχόμαστε καθημερινά, δεν κατάφεραν να αποθαρρύνουν τα εκατομμύρια των τουριστών που κατακλείζουν κάθε χρόνο τη χώρα μας. Και η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τους πρώτους 4 μήνες, Ιανουάριο με Απρίλιο, αυξήθηκε 39,1% με την αντίστοιχη περίοδο του 2014, ενώ οι εισπράξεις στην ίδια περίοδο, Ιανουάριο με Απρίλιο του 2015, εμφάνισαν αύξηση κατά 14,4%. Παρά λοιπόν τα σενάρια τρομοκρατίας, οι τουρίστες μας επιλέγουν Ελλάδα. Οι Ευρωπαίοι επιλέγουν Ελλάδα. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας. Θέλουμε μια Ελλάδα εθνικά υπερήφανη, που θα σέβονται όλοι. Μια Ελλάδα ισότιμο μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Μια Ελλάδα που θα δίνει προοπτική σε μας και τα παιδιά μας. Μην ξεχνάμε λοιπόν ότι στην Ελλάδα γεννήθηκε η δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ.